Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για το βήμα. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ιδονόπουλε. Άλλο πράγμα είχαμε συνεννοηθεί βεβαίως σήμερα να πούμε και θα το πούμε και στη συνέχεια, αλλά θα ήθελα και από εσάς ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που αφορά στα αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου. Βεβαίως, με τα χαράς να απαντήσω, διότι ως κάτοικος και εγώ αυτής της πόλης εδώ και 50 τόσα χρόνια, θέλω κάτι να γίνει στην πόλη μου. Όλες και όλοι μας θέλαμε να υπάρξει μετρό. Δεν νομίζω ότι περισσότερο σεβασμό στα αρχαία από τους ίδιους αρχαιολόγους που είναι μέλη του ΚΑΣ έχει κάποιος άλλος. Έτσι, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι προείδρευα στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από 7 χρόνια, ναι. Όταν αλλιώς ήταν τα πράγματα και αλλιώς ήταν οι τοποθετήσεις και οι απόψεις. Τώρα, το να αρχίσουμε να λέμε ότι έπρεπε να είχε γίνει ο σταθμός στην πλατεία δικαστηρίων αντί Αγία Σοφία και Βενιζέλου, είναι ένα μνημόσυνο που δεν ωφελεί κανέναν. Τα έργα έχουν προχωρήσει. Η αναγκαιότητα λειτουργίας του σταθμού της Βενιζέλου με σεβασμό στην επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων είναι δεδομένο. Άρα, συντάσσομαι με την απόφαση του ΚΑΣ, πρώτον και κύριον, γιατί η Θεσσαλονίκη πρέπει να αναπνεύσει. Καλό είναι να τιμούμε τους αρχαίους, αλλά υπάρχουμε και εμείς οι σύγχρονοι. Και δεύτερον, διότι είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι αρχαιολόγοι, επαναλαμβάνω, μέλη του ΚΑΣ, σέβονται τα αρχαία και θα τα σεβαστούν κατά τις εργασίες περισσότερο από μένα. Ως πολίτη και ως χρήστη. Άρα, ενδικαίω αποφάσισαν. Άρα, πιστεύετε και ότι η στάση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κ. Ζέρβα, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και του Δημάρχου μας και του Περιφερειάρχη και όλων των φορέων της πόλης που συνεκτιμούν την ιστορική μας κληρονομιά. Απόλυτα τη σεβόμαστε. Δεν ξεχνάμε κάποιες σελίδες της ιστορίας. Και αυτό που βγήκε είναι ένα αριστούργημα. Και υπάρχουν τρόποι να επανατοποθετηθεί στο ακέραιο. Α μην ξεχνάμε ότι πριν από 60 χρόνια. Πολύ πριν γεννηθούμε εμείς, η ναή του Αμπού Σιμπέλ για να γίνει το πράγμα, ένα τεράστιο πράγμα στην Αίγυπτο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, μεταφέρθηκαν και επανατοποθετήθηκαν. Μάλιστα. Ωραία, ας το κλείσουμε κάπου εδώ αυτό το θέμα, εκτός αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Γιατί... Τίποτα απολύτως. Εγώ έχω να πω μάλιστα ότι επειδή μένω πάνω από το εργοτάξιο του μετρό της Αγίας Σοφίας, ναι. Δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί ούτε μία μέρα. Δεν γίνονται έργα διακοσμητικά, γίνονται έργα ουσίας. Τα βλέπω κάθε πρωί από το μπαλκόνι μου και βλέπω ότι λειτουργεί το εργοτάξιο μια χαρά. Άρα, ας μη σχολιάζεται από κάποιους με αντιπολιτευτική διάθεση ότι αφού το ανέλαβαν άλλοι το μετρό, η Αγία Σοφία είναι μαυσολείο. Η αλήθεια είναι ότι τα σχόλια τα οποία τα έχουμε ακούσει και εμείς και τις πληροφορίες τις έχουμε συγκεντρώσει και εμείς εδώ, η εικόνα που έχουμε είναι ότι εδώ και αρκετό καιρό εργοτάξια έχουν σταματήσει. Όχι, δεν αναφέρομαι στην Αγία Σοφίας, αλλά υπάρχουν εργοτάξια τα οποία δεν δουλεύουν εδώ και καιρό. Του Γαλαξία, ναι, έχει σταματήσει πράγματι, ότι έχει ολοκληρωθεί ο σταθμός στο Γαλαξία, έτσι. Στο Ιπποκράτιο κοντά εννοώ. Με συγχωρείτε, όχι στο Γαλαξία. Ναι. Του Γαλαξία είναι στη Μηνά Πατρικίου. Ο σταθμός που είναι στα Κυβέλια είναι ολοκληρωμένος. Άρα τι να κάνουμε. Τι χρειάζεται να κάνουν. Ναι, ο σταθμός του Συντριβάνι. Ναι. Είχαμε δει από πέρσι ότι έχει κυλιόμενες σκάλες και εκδοτήρια. Βέβαια, εντάξει, αυτό το αντιπαρέρχομαι. Θα ήταν ειρωνία να συνεχίσω να το λέω. Αλλά στη Βενιζέλου το μετρό τήρησε την υπόσχεσή του. Είχε υποσχεθεί να το ανοίξει 14 Δεκεμβρίου ο κύριος Σταχιάος και το άνοιξε στις 11 Δεκεμβρίου. Την δίωδο, τη διέλευση εννοώ στην οδό Βενιζέλου. Άρα υπάρχει μια συνέπεια μεγαλύτερη και, και περισσότερα έργα ουσίας βλέπω εγώ να γίνονται έτσι. Πολύ ωραία. Για να μιας και μιλάμε για έργα και μιας και είμαστε εν ώψη Χριστουγέννων, θα θέλαμε λίγο να μοιραστείτε μαζί μας τι έχει ετοιμάσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης εν ώψη του Χριστουγέννων, ποιες δράσεις ετοιμάζεται σε σχέση με στο κομμάτι της αλληλεγγύης. Λοιπόν, όλες και όλοι οι αντιδήμαρχοι κοινωνικής πολιτικής που πέρασαν έχουν ως άποψη ότι η κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική πολιτική ασκείται 365 μέρες το χρόνο. Mm-hmm. Απλώς τώρα. Λόγω του ερωτευτικού πνεύματος των Χριστουγέννων προσθέτουμε κάποιες δράσεις, όπως περιπεί η συλλογή παιχνιδιών που κάνουμε με το φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που γίνεται στο πάρκο το Χριστουγεννιάτικο που στήθηκε τόσο ωραία στην πλατεία δικαστηρίων με το σύνθημα replay, το παιχνίδι που δεν το χρειάζεται το παιδί σας, μας το δίνετε, το επισκευάζουμε αν χρειάζεται κάποια επισκευή μικρούλα και το διαθέτουμε σε άλλα παιδιά. Διαθέτουμε σε προνοιακές δομές, σε ιδρύματα, σε νοσοκομεία, σε γυροκομεία επίσης, παιχνίδια και επιτραπέζια. Κάνουμε το γεύμα αγάπης που είναι τη Δευτέρα το μεσημέρι στη λέσχη, τη φοιτητική λέσχη του Πανεπιστημίου μας. Τη Δευτέρα, κάνουμε 23 μετά... του μήνα. 23 του μήνα, τη Δευτέρα. 23 του μήνα, τη Δευτέρα το μεσημέρι από 1 έως 3. Ναι.
στη φοιτητική λέσχη του Απουθού, όλοι οι συμπολίτες μας, γυναίκες και άντρες και τα παιδιά που επιθυμούν να συμμεθέξουν και υπάρχει τέλος πάντων μια οικονομική δυσπραγία, για να το πω ευγενικά, είναι ευπρόσδεκτη, μουσικό πρόγραμμα, πλήρες γεύμα και κατανάλωση κρασιού, υποθέτω, εντάξει, άρα μεσημέρι δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει, και μετά συνεχίζουμε μετά τα Χριστούγεννα ακριβώς με το γεύμα των αστέγων. Έχουμε την ετοιμότητα, είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και επιχειρησιακή και εθελοντική για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου παγετού για τους αστέγους και γενικώς για όποιον χρειάζεται βοήθεια. Έχουμε συνεννοηθεί ήδη με τη Διεθνή Έκθεση που είναι πάντα συνεργάτης μας για ειδικό χώρο. Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι η περιφέρεια με τον νέο αντιπεριφερειάρχη, σε συνέχεια των δικών μου ενεργειών σαν αντιπεριφερειάρχης πέρσι και πρόπερσι, θα ανοίξει και αυτή η δομή για φιλοξενία στέγων. Άρα έχουμε... να τις συγκεντρώσουμε λίγο τις δομές, κυρία Ιδονόπουλε, που θα υπάρχουν διαθέσιμες σε περίπτωση που χρειαστεί. Βεβαίως. Εν πρώτης, από εμάς υπάρχει το υπνοτήριο αστέγων Ανδρέου Γεωργίου, που όμως τονίζω έχει πεπερασμένη χωρητικότητα και οι όροι παραμονής εκεί υπόκεινται και σε μια ιατρική, έτσι, αδρή ιατρική γνωμάτευση περί της υγείας. Σε καταστάσεις ακραίες βέβαια μπορεί να αυξηθεί κατά 10% η χωρητικότητα. Έχουμε το ανοιχτό κέντρο ημέρας που παρατείνουμε το ωράριό του. Έχουμε επιλέξει στρατηγικά σημεία όπου παρατείνει το ωράριο λειτουργίας τον καπί ως θερμενόμενη χώρη. Ειδικά κάποιο καπί σε περιοχή με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανέχειας να μείνει ανοιχτό μέχρι και τη νύχτα ακόμη. Οι περιοχές αυτές είναι σε ένα απόρριτο σχέδιο και θα ανακοινωθούν βέβαια μόλις χρειαστεί. Αν χρειαστεί, το απεύχομαι. Θα ανοίξουν και επιπλέον δομές. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πληροφορήθηκε από τον κύριο Μήτα, τον αντιπεριφερειάρχη, και τον κύριο Τζικώστα, είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξει ξανά τον Αλέξανδρο κάτω από τη στρατιωτική λέσχη που είναι. Έχει έρθει και ένα έγγραφο από την υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου, που εντάξει τώρα απαντήσαμε όπως πρέπει. Απλώς τονίζουμε ότι και εμείς έχοντας εμπειρία έχουμε όλο τον στρατηγικό σχεδιασμό, όχι μόνο επί χάρτου αλλά και επί της ουσίας. Σαν έτσι ενημερωτικό ήταν ένα τέτοιο σημείωμα το οποίο αναφέρεται. Ναι, ήταν σαν έτσι να σας υπενθυμίσουμε και τα λοιπά, ευπρόσδεκτο πάντα. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη ξέρουμε από διαχείριση ακραίων καιρικών συνθηκών, κυρίως χιονιού. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί βέβαια, κύριε Ιδονόπουλε. Όπως είπατε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Φυσικά αν ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί αυτό σημαίνει και μια επιβάρυνση του περιβάλλοντος, από τις αυξημένες ρήπους που θα παραχθούν από τα καλοριφέρ και όλα αυτά. Μια δυστοκία, πολύ αλάτι πέφτει στους δρόμους. Αυτό έχει μεσοπρόθεσμα κάποιες επιβαρύνσεις στο περιβάλλον. Αν εν πάση περιπτώσει χωρίς αλάτι δεν λιώνει ο πάγος. Είναι κάτι απαραίτητο που γίνεται. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Ιδονόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Ξέχασα να σας πω ότι από χθες ήδη και μέχρι και τη Δευτέρα διανέμουμε, πέρα από τις κανονικές μηνιαίες διανομές του κοινωνικού παντοπολίου, διανέμουμε τα εμπλουτισμένα χριστουγεννιάτικες σακούλες που έχουν και νοκό κρέας και φρούτα και λαχανικά και σάλτσες ντομάτα, και αυτά μάλιστα τα περισσότερα προέρχονται από τη δωρεά που έκανε η συνάδελφό σας, η κυρία Ραλιό Λεπίδου, με το KI Business. Έτσι. Η αλληλεγγύη δηλαδή των ανθρώπων κάθε κοινωνικού διαστρώματος είναι συγκινητική. Και πρέπει να τα λέμε και αυτά. Ναι, για, χρειάζεται. Έτσι. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε όμορφες γιορτές. Με υγεία, πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ.